οικογένειες στο κοινωνικό τιμολόγιο. Σας είπα μια ιδέα του ΣΥΡΙΖΑ, μέχρι 300 κιλοβατόρες το μήνα δωρεάν για τους φτωχούς και τους ανέργους, αποδεδειγμένα φτωχούς ανέργους, μέσα εκεί είναι και τα άτομα με αναπηρία και κάποια άλλα πράγματα που σας είπα πριν. Ωστόσο, για να τελειώσω, θέλω να πω το εξής, ότι είναι και άλλα τρία ζητήματα άμεσα αυτές τις μέρες που πρέπει να δοθούν λύσεις που δεν θα είναι σε βάρος της κοινωνίας. Και δυστυχώς η κυβέρνηση και η Τρόικα κινούνται σε αντίθετη κατεύθυνση. Είναι οι πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας, τελειώνει η προθεσμία, 31/12, και δεν πρέπει με τίποτα να αρθεί αυτή η απαγόρευση. Υπάρχει τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ για παράταση τουλάχιστον για ένα χρόνο. Υπάρχει τροπολογία, με βάση αυτή ζητήσαμε να προβληματιστούν όλες οι πολιτικές δυνάμεις να την στηρίξουν. Χθες ο κύριος Στοχάρης έριξε μια βόμβα εδώ. Είπε ότι έστω και με πράξη νομοθετικού περιεχομένου το θέμα θα περάσει. Ναι, αλλά επειδή. Είναι ασφικτικές οι ημερομηνίες. Όχι μόνο. Για αυτόν τον λόγο θα περάσει. Υπάρχει όμως πρόβλημα. Κοιτάξτε, με πράξη νομοθετικού περιεχομένου που να ανοίγει πόρτες για να αρχίσει να ξυλώνεται η απαγόρευση άρσης πληστηριασμών πρώτης οικίας κατοικίας, θα είναι και πλήγμα στην δημοκρατία. Έχουμε κάνει και μια πρόταση. Να νομοθετήσουμε για τους μπαταξίδες και όλους τους υπόλοιπους να τους απαλλάξουμε. Βέβαια, καμία αντίρρηση. Το δεύτερο θέμα, γιατί υπάρχει περίπτωση ο κύριος Στρατούλης και ο ΣΥΡΙΖΑ να στηρίζουν μπαταξίδες. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κάνει και πρόταση νόμου στη Βουλή για τη ρύθμιση των κόκκινων δανείων και για διαγραφή χρεών υπερχρεωμένων νοικοκυριών στις τράπεζες ανάλογα με τη μείωση του εισοδήματος που είχαν στα χρόνια των μνημονίων. Και απορρίφθηκε από το ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία. Και είναι ομαδικές απολύσεις. Με τίποτα, κύριε Παπαδάκη, δεν πρέπει να απελευθερωθούν οι ομαδικές απολύσεις στον ιδιωτικό τομέα. Με 1,5 εκατομμύριο ανέργους στη χώρα μας είναι δολοφονικό χτύπημα στους εργαζόμενους και στην ελληνική κοινωνία. Με τίποτα. Επειδή υπάρχουν εγκλωβισμένοι οι οποίοι δεν χαρακτηρίζονται ούτε από